Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χωριού με τόχοι, καθώ όπω καταγγέλει ο κύριο Αποστολίδη Ιωάννη, ο δρόμο είναι σε πολύ κακιά κατάσταση και ο Δήμο το γνωρίζει το πρόβλημα. Η καταγγελία μα είναι ο δρόμο. Όποιο δήμαρχο είχε να, να... βγει, οι τρύπε είναι ίδιε, μεγαλώνουν και χειροτερεύουν. Ε, χαλάει ο κόσμο τα αυτοκίνητά του, δεν μιλάει κανένα από το χωριό εδώ πέρα. Προφανώ έχουν κάνει παράπονα. Πέρσι ο δήμαρχο υποσχέθηκε ότι θα τον φτιάξει το δρόμο, θα το μεριμνήσει τουλάχιστον να τον παλώσει. Ούτε και αυτό έγινε από ό,τι έμαθα. Έχουν περάσει κάτι μήνε. Πήρα και εγώ κάποια τηλέφωνα στη Δημαρχία. Δεν γνωρίζαν καν του υπεύθυνου για αυτήν την ασφαλ... ασφαλτόστρωση εδώ πέρα. Και βλέπω ότι μόνοι σα εδώ πέρα ότι είναι επικίνδυνα. Ο κύριο Αποστολίδη τονίζει ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά το χειμώνα που το βουνό κατεβάζει πολλά νερά. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι ειδικά το χειμώνα που κατεβάζει και νερά και έχει πολλέ ακαταλληλότητε. Και ενώ το χωριό έχει πάρα πολύ κόσμο, πηγαίνουν και στο μοναστήρι, έρχονται και εδώ για να φάνε, στη γνωστή ταβέρνα που έχουμε εδώ πέρα. Και είναι ένα πρόβλημα. Να φοβάσει το βράδυ να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο, αν δεν ξέρει, δεν είσαι γνώση του δρόμου, θα πάτε σε μεγάλη ζημία. Τέλος σημειώνω ότι έχουν δημιουργηθεί δύο ατυχήματα εξαιτία τη κατάσταση. Δημιουργήθηκαν δύο ατυχήματα μέχρι τώρα, από ό,τι μου έχουν πει, οι οποίοι ήταν γεχωριανοί από το χωριό, λόγω τη τρύπη εδώ του δρόμου. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το κατά τρέχανε ή όχι, mm -hmm. αλλά τον δρόμο τον είδατε και από κάτω από, από τι έρευνε μέχρι εδώ, mm -hmm. ότι είναι ακατάλληλο.